Όλα θα κληθούν από τη θέση που θα πάρουν οι συνυποψήφοι, οι οποίοι είδανε πάρα πολύ ανταγωνιστικά το νέο. Τους μπήκε στο ρουθούνι, όπως τα έλεγα λαϊκά, από την στιγμή που αποφάσισε να διεκδικήσει την προεδρία του κινήματος. Οπότε, τι θα κάνουν οι ανταγωνιστές? Θα ενισχύσουν το νέο ή θα ρίξουν ψήφο στο, Γιωργάκη για να του κόψουν τα φτερά? Ιδού η απορία. Πληροφορίες λένε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του Χριστίδη, Καστανίδη και Γερουλάνου θα κατευθυνθούν προς τον Γιώργο Παπανδρέου. Όμως, σίγουρα θα κριθεί από το τι θα κάνει ο Ανδρέας Λοβέρδος και σίγουρα θα κριθεί από το ποσοστό που θα πάνε να ψηφίσουν. Είναι δεδομένο ότι στη δεύτερη Κυριακή δεν πάει κόσμος, πάει πολύ λιγότερος κόσμος. Το θέμα είναι πόσος κόσμος θα πάει, τι θα κάνει ο Ανδρέας Λοβέρδος, γιατί αν ο Ανδρέας Λοβέρδος πει κατά συνείδηση ή πει ότι στηρίζω τον Ανδρουλάκη, γιατί του θεωρώ αδύνατο να πει ξεκάθαρα στηρίζω τον Γιώργο Παπανδρέου, αν λοιπόν πει κάτι από τα δύο, δεν ξέρουμε τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι του, διότι μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με την ψυχολογία του ψηφοφόρου, στη δεύτερη Κυριακή πάνε συνήθως με τον νικητή. Οπότε είναι πολύ ρευστά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε όμως τι διαπλεκόμενα παιχνίδια παίζονται από πίσω και τι συμφωνίες και. Εννοείται, εννοείται. Γι' αυτό σήμερα είναι πολύ σημαντική μέρα για το κίνημα αλλαγής, διότι σήμερα θα γίνουν όλες οι διεργασίες, σήμερα θα παιχτούν οι συμφωνίες και αύριο θα έχουμε ουσιαστικά την επίσημη ανακοίνωση από τον Ανδρέα Λοβέρδο, για τον οποίο μέχρι νωρίς το πρωί που ξεκαθάρισε εκείνος με τις δηλώσεις του ότι θα πάρει θέση, έλεγαν ότι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πάρει θέση. Άρα ό,τι πληροφορία και να έχουμε, δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι, όλα σήμερα. Έτσι. Όλα είναι ρευστά. Γεγονός είναι πάντως ότι όλες οι δημοσκοπήσεις διαψεύστηκαν. Ναι, όλες. Όσοι ήθελαν το νέο αρχηγό του Κινάλ, Πασόκ, όπως θέλετε το λέτε, τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο νέος τον έφαγε στη στροφή και ο παλιός... Έχω πάθει στοίχημα με φίλο μου για ένα τραπέζι. Εκείνος θεωρούσε ότι δεύτερο γύρο θα περάσει Ανδρουλάκης Λοβέρδος, εγώ θεωρούσα ότι θα περάσει Ανδρουλάκης Παπανδρέου. Το κέρδισα. Τέλος. Έτσι. Μάλιστα, οπότε όλα ουσιαστικά εξαρτούνται από την θέση που θα πάρει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Όλοι στο κίνημα περιμένουν αγωνιωδώς τα μηνύματα. Ναι, και βέβαια πιστεύω. Πολλοί φτάνουν για να βοηθήσουν τον. Και βέβαια πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάει. Ο κόσμος θα πάει, γιατί τώρα αρχίζει και ντριγκάρεται με όλο αυτό. Ο κόσμος λοιπόν, εφόσον ξεκίνησε να πάει την πρώτη φορά, θα πάει με μεγάλη χαρά στη δεύτερη. Να υπενθυμίσουμε μόνο ένα πράγμα. Ότι για να πάει κάποιος στη δεύτερη, πάει να πει ότι ψήφισε στην πρώτη. Δηλαδή, όσοι δεν έχουν ψηφίσει την Κυριακή, χτες δηλαδή, όσοι δεν ψήφισαν, δεν μπορούν να πάνε δεν έχουν να δικαίωμα να πάνε να ψηφίσουν αν θέλουν να στηρίξουν κάποιον από τους δύο υποψηφίους. Όποιοι πήγαν στον πρώτο γύρο των εκλογών, αυτοί έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και στο δεύτερο. Να πω και κάτι άλλο που βλέπω, παρακαλώ, που παρατηρώ πολιτικά. Και η χαρά μπορεί να με, όχι διορθώσει, να με βοηθήσει κιόλας στη σκέψη μου ίσως. 270.000 ξαφνικά πήγανε και ψήφισαν. Σε λίγο δηλαδή, μάλλον το κοινά, αν είχαμε εκλογές, ίσως να ήταν και μέσα στη Βουλή. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί που ψήφισαν έδωσαν και 3 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν πόσα έσοδα έχει το κόμμα ξαφνικά. Και εγώ αναρωτιέμαι, πώς το καλοβρέθηκαν 270.000 ξαφνικά? Μήπως τελικά όλες αυτές οι εικασίες ότι άλλα κόμματα πήγανε και παρενέβησαν, δηλαδή ψηφοφόροι άλλων κομμάτων, μπήκαν και ψήφισαν από την πρώτη Κυριακή, είναι αλήθεια? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που μάλιστα το υποστηρίζουν οι κατά του Γιώργου Παπανδρέου, οι οποίοι θεωρούν ότι τα άλλα κόμματα στήριξαν τον Γιώργο Παπανδρέου, στέλνοντας ψηφοφόρους για να τον ενισχύσουν, για να εξυπηρετήσουν δικά του συμφέροντα. Τώρα όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες, ο καθένας σκέφτεται το καλύτερο και το χειρότερο. Το θέμα είναι ότι την επόμενη Κυριακή ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα διεκδικήσουν την προεδρία του κινήματος και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Γιώργο Παπανδρέου, για να είμαι δίκαιη.
Από εκεί και πέρα θα δούμε. Έτσι. Πάντως όλα αυτά, όπως είπε και η Τζίνα, είναι εικασίες, διότι μην ξεχνάμε και ότι οι εχθροί του Ανδρέα Λοβέρδου έλεγαν μέχρι τώρα ότι θα κινητοποιηθεί όλη η Νέα Δημοκρατία, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας για να πάνε να τον βοηθήσουν. Για να δούμε όμως τι είπε σήμερα το πρωί ο Ανδρέας Λοβέρδος. Αλλά τελικά όταν... φάνηκε δεν ήταν έτσι. Κάποιοι κινητοποιήθηκαν. Για να δούμε παρακαλώ τι είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος μετά την κεραμίδα που του ήρθε ξαφνικά. Για να δούμε σήμερα το πρωί τι δήλωσε. Στο δεύτερο γύρο. Ναι, ναι. Το είχατε. Το πίστευα, ναι. Και νομίζω το αποτέλεσμα στην Αττική τη δικαίωσε αυτή την πρόβλεψη. Αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί πέρα χάσαμε. Περιμένατε στην Νίκη Ανδρουλάκη. Πέρα από τη δική σας, ας πούμε ότι εσείς κάποια στιγμή καταλάβατε δεν είστε πρώτος. Ποιος περιμένει ότι θα κερδίσει από τους δύο. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Εγώ απάντησα ευθέως στην ερώτηση που μου έκανε η κυρία Αναστασοπούλου. Τώρα, στις ερωτήσεις ποιος θα είναι δεύτερος, γιατί πίστευα θα είμαι πρώτος. Ναι. Στις ερωτήσεις ποιος θα είναι δεύτερος, τη μία μέρα λέγαμε θα είναι ο Παπανδρέου, την άλλη μέρα λέγαμε θα είμαι ο Ανδρουλάκης. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλήξω στο πώς το εκλογικό σώμα που δημοσκοπείται τελικά θα προσέλθει στην κάλπη και θα επιλέξει. Εσείς πάντως πέσατε μέσα στην εκτίμηση για την Αττική. Για την Αττική έπεσα πολύ μπροστά μέσα. Και πολύ μπροστά. Ναι, ναι. Τώρα εκεί που χάσατε είναι στην περιφέρεια. Έχασα, σε κάποια κομμάτια της περιφέρειας σημαντικά. Στα περισσότερα. Στα περισσότερα, ναι. Περισσότερα. Και εκείνο που εκτιμώ εγώ είναι ότι αυτή η εξέλιξη σε σχέση με ό,τι με αφορά προκύπτει από την υποψηφιότητα του Παπανδρέου. Α, έτσι λέτε. Ότι ο χάρτης άλλαξε λόγω που σφίτησε. Ναι, αν δεν ήταν ο κύριος Παπανδρέου, δεν θα ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήσασταν πρώτος. Δεν μπορώ. Τώρα η ερώτηση είναι. Αν την απαντούσα, θα ήταν πάρα πολύ λάθος. Ναι, ναι. Πάντως η κατάσταση άλλαξε από αυτό. Αν θα πάρετε θέση στην περίπτωση που χάσετε για το δεύτερο γύρο των εκλογών, πώς θα το κάνετε. Και πολλοί θεωρούν ότι αυτός θα είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας που θα κρίνει ενδεχομένως και το αποτέλεσμα της Κυριακής. Όντως θα το κάνετε. Ναι, θα το κάνω. Ναι, κύριε Αναστασοπούλου, θα το κάνω. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τις δεκάδες χιλιάδες των πολιτών που με ψήφισαν. Και αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή και μια παρακαταθήκη. Γι' αυτό είπα χθες, συνεχίζω. Δεν τους εγκαταλείπω. Κατά δεύτερο, εγώ είμαι ένας πολιτικός θέσεων. Ποτέ δεν κρύφτηκα πίσω από διλήμματα ή πίσω, ξέρω κι εγώ, από πολιτικές θέσεις για κρίσιμα θέματα, αφήνοντας μια θολούρα. Είμαι πολιτικός θέσεων. Θα πάρω θέση και τώρα. Πρέπει όμως, πρώτα απ' όλα, να μιλήσω με τους συνεργάτες μου, να μιλήσω με τους βουλευτές που με στήριξαν, να δω πώς το σκέφτονται και αυτοί, και μέσα στην ημέρα ή αύριο. Όταν λέτε θα πάρετε θέση, τι εννοείτε, θα πείτε υπέρ αυτού του υποψηφίου. Θα πω ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω αυτόν. Αυτά λοιπόν είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Είναι όντως πολιτικός θέσεων. Είναι όντως πολιτικός θέσεων ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν μασάει τα λόγια του. Και πιστεύω ότι και έχει κρατήσει πάρα πολύ καλή στάση. Όπως όλοι όσοι δεν τα κατάφεραν χθες κράτησαν πολύ καλή στάση. Και όλοι έκαναν λόγο για ενότητα. Και σε αυτό που είπε ότι η υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου άλλαξε το τοπίο, έχει απολύτω δίκιο. Άλλαξε το τοπίο και το έλεγα πάνω ότι θα αλλάξει το τοπίο η υποψηφιότητα του Παπανδρέου. Όπως και να γίνει και μόνο το όνομα Παπανδρέου, προσελκύει κόσμο. Καλός ή κακός, όποιος και να είναι ο Γιωργάκης Παπανδρέου, όποια και να είναι η άποψη του κόσμου από την θητεία του ως πρωθυπουργός, από τις διαπραγματεύσεις του, είναι ένας Παπανδρέου. Και έχει μια ταυτότητα που αν θέλετε τραβάει. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Πάντως, αν κρίνουμε από τα λεγόμενα. Ναι, αν κρίνουμε από τα λεγόμενα του κυρίου Λοβέρδου, λογικά τους ψήφους του θα τους δώσει στον κύριο Παπανδρέου, έτσι. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι πρέπει να είναι βουλευτής ο επόμενος πρόεδρος του κόμματος. Επομένως, λοιπόν, μιλάμε για μια παρακαταθήκη άτυπη προς τον Γιώργο Παπανδρέου, φοβερή. Μόνο που στην απέξω τον άφησε ο Παπανδρέου. Οπότε θα του δώσει. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό και αυτό. Αλλά θα δούμε. Τα λόγια του θα τα πάρει πίσω. Παιδιά, πραγματικά περιμένω την Κυριακή να δω τι θα γίνει.